τις προϋποθέσεις των υποτροφιών και σε ποιους απευθύνεται, καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΙΚΙ Μιχαήλ Κουτσιλιέρης. Κατά την ομιλία του στην ημερίδα με θέμα οι προοπτικές διεθνοποίησης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ουσιαστικά είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά μέσα σε αυτά είναι και η μισθοδοσία και όλα τα λειτουργικά έξοδα που έχει. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα, ώστε να βγάλουμε στοχευμένες υποτροφίες και από αυτά τα χρήματα, όπως είναι παράδειγμα το καινούργιο πρόγραμμα που ήταν η επιβράβευση των πρωτεύσαντων φοιτητών σε όλα τα τμήματα της χώρας, δηλαδή στα 28 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπάρχουν, όλα τα τμήματα, αυτός που τελείωσε πρώτος στις σπουδές του, μάλιστα γίνεται μια τροποποίηση ώστε να ξεκαθαρίσει ένα θέμα το οποίο είχε σχέση με το ελάχιστο χρόνο φοίτησης, ώστε να είναι ο προβλεπόμενος χρόνος σύντησης, που είναι η περίοδος του Ιουνίου της ακαδημαϊκής χρονιάς, συμπεριλαμβανομένης όμως και της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να μην υπάρχει προβλήμα διαδικαστικό που κάποιες γραμματείες αντιμετώπισαν. Άρα, για κάθε χρονιά, από αυτά τα χρήματα του τακτικού προϋπολογισμού, το ΙΚΙ δίνει σε περίπου 350 άτομα 1.000 ευρώ στον καθένα και ένα πάπυρο, ο οποίος φέρει την υπογραφή της Υπουργού και του Προέδρου του ΙΚΙ, σαν επιβράβευση το ότι πρότευσαν στην ακαδημαϊκή τους χρονιά. Το άλλο θέμα που είναι από πλευράς πόρων είναι το ΕΣΠΑ και τα προγράμματα τα συγχρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχουν προγράμματα ειδικά για μεταπτυχιακές σπουδές, για διδακτορικές σπουδές και υπάρχουν και προγράμματα για μεταδιδακτορικές σπουδές. Υπάρχουν όμως και τα προγράμματα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι αποκλειστικά για αυτούς που έχουν οικονομική δυσχέρεια, οι οικογένειές τους, παιδιά τα οποία σπουδάζουν έξω από την ακαδημαϊκή τους, από την οικογενειακή τους εστία, που σημαίνει μια σοβαρή επιβάρυνση για την οικογένεια. Οπότε η πρόταση των προγραμμάτων αυτών είναι 50 ευρώ, 500 ευρώ ανά μήνα στην οικογένεια για να μπορέσει να ολοκληρώσουν τα παιδιά που ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με κατακεφαλήν εισόδημα κάτω από 7.000 ευρώ έτσι το χρόνο. Επίσης υπάρχουν ειδικά προγράμματα που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι η πολίτευνη ή όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε διάφορες μειονότητες, η μουσουλμανική μειονότητα που είναι εδώ στην περιοχή, οι Ρωμά, οι οποίοι καλύπτονται επίσης με προγράμματα αυτά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Καθώς επίσης και τα παιδιά τα οποία είναι αμαία ή είναι οι γονείς τους αμαία και έχουν ειδικό πρόβλημα. Άρα αυτά τα προγράμματα που είναι ειδικά για αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προκυρήσονται κατέτος και κατέτος αυτοί χρηματοδοτούνται, αλλά η επιλογή των ποιων θα χρηματοδοτηθούν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δείξει την καλύτερη επιμέλεια. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματά τους, αυτοί που έχουν συμπληρώσει τις πιστοτικές τους μονάδες και αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει και έναν καλό βαθμό για τα μαθήματά τους. Άρα η κατάταξη, το ποιοι θα πάρουν την υποτροφία, γιατί μπορεί να είσαι αμαία, αλλά αν δεν πατάς στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχει λόγος να σε χρηματοδοτούν. Άρα αυτά είναι ειδικά προγράμματα λοιπόν και αυτά μέσω του ΕΣΠΑ που είναι για αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι τα κληροδοτήματα. Και τα κληροδοτήματα τα οποία οι άνθρωποι οι οποίοι άφησαν τα χρήματά τους στο ΙΚΙ έχουν προσδιορίσει, ξέρω εγώ, υπάρχει πρόγραμμα το οποίο έχει σχέση με το αν κατάγεται από την Κομωτινή, ξέρω εγώ, υπάρχει το Ίδρυμα Τσουρίδη. Υπάρχουν λοιπόν και η θεματική ενότητα και μπορεί να καλύπτει. Τα κληροδοτήματα είναι 7 τέτοια κληροδοτήματα τα οποία έχει το ΙΚΙ και τα οποία καλύπτουν ειδικές προδιαγραφές όπως ο άνθρωπος που άφησε την περιουσία του έχει προσδιορίσει. Το επόμενο θέμα είναι η κινητικότητα μέσω του προγράμματος Εράσμους, το οποίο ξέρετε το διαχειρίζονται σε επίπεδο φοιτητών τα πανεπιστήμια τα ίδια
Και επίσης εκεί υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τη δευτεροβάθμια, για την τριτοβάθμια που τα διαχειρίζεστε εσείς ως πανεπιστήμιο, αλλά και για την εκπαίδευση ενηλίκων. Και αυτά είναι προγράμματα κινητικότητας, θεωρείται το πρόγραμμα το πιο επιτυχημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.